από τον τίτλο, θα μιλήσουμε πάλι για βιβλίο. Αυτή τη φορά σας έχω ένα ρομαντικό βιβλίο, ένα βιβλίο που σε ταξιδεύει, σε κάνει να θυμηθείς διάφορα από δικά σου περιστατικά, δικές σου ερωτικές περιπέτειες ή γνωστού σου ή φίλου σου ή διάφορα τέλος πάντων. Έτσι που να έχουν να κάνουν με την αγάπη, παλιές και ρομαντικές ιστορίες. Και αυτό το βιβλίο είναι το Βλέμμα της Αγάπης από τη συγγραφέα Σάρα Τζίο. Επέλεξα να διαβάσω ένα τέτοιο είδους βιβλίο γιατί είχα διαβάσει ένα αρκετά βαρύ πιο πριν, λίγο μπουμ, και ήθελα κάτι πιο ανάλαφρο αυτή τη φορά. Είναι πολύ εύκολο διάβαστο και κυλάει πάρα πολύ γρήγορα έτσι και όμορφα η ροή του. Αυτό επίσης που με ενθουσίασε πάρα πολύ σε αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο είναι με το που το έπιασα στα χέρια μου και άνοιξα την πρώτη σελίδα, εδώ που έχει τη μίνι βιογραφία, ας το πω έτσι, της συγγραφέως, είχε δίπλα ένα φανταστικό σελίδοδείκτη, αυτό είναι εδώ πέρα. Έχει το εξώφυλλο και έχει και τη φωτίτσα που το βάζεις και φαίνεται κάπως έτσι τέλος πάντων. Ήταν φανταστικό, μου άρεσε πάρα πολύ. Μπράβο, χίλια μπράβο στις εκδόσεις Ψυχογιός για αυτή την έξυπνη ιδέα. Μου άρεσε πάρα πολύ να την κάνετε και σε άλλα, παρακαλώ, και σε άλλα βιβλία. Και πάμε να σας εξηγήσω τώρα δύο πραγματάκια για την υπόθεση του βιβλίου. Η Τζέιν είναι γεννημένη ανήμερα των Χριστουγέννων και έχει ένα χάρισμα το οποίο περνάει ανά τα χρόνια σε διάφορες κοπέλες, ας το πω έτσι. Αυτό το χάρισμα είναι να μπορεί να δει την πραγματική αγάπη σε όλες τις μορφές, σε ό,τι μορφή κι αν είναι. Αυτή το αισθάνεται, θολώνουν λίγο έτσι τα μάτια της, οπότε καταλαβαίνει ότι όλο αυτό που βλέπει, αυτό το ζευγάρι που βλέπει απέναντί της, αγαπιούνται πραγματικά. Μακάρι να μπορούσα και εγώ να έχω αυτό το χάρισμα. Βέβαια, για να συνεχίσει να έχει αυτό το χάρισμα και να βρει και εκείνη την πραγματική αγάπη, πρέπει μέχρι να γίνει 30 να γράψει ιστορίες από τα 6 είδη αγάπης. Να γράψει 6 διαφορετικές ιστορίες αγάπης, λοιπόν, σε ένα βιβλίο που της το έδωσε μία κυρία, γριούλα τέλος πάντων πλέον, η οποία είχε και αυτή αυτό το χάρισμα κάποτε. Αν δεν τα καταφέρει, μάλλον δεν θα βρει την πραγματική αγάπη ποτέ. Και είναι κάτι το οποίο φυσικά και δεν το θέλει η ηρωίδα μας. Οπότε ξεκινάει την όλη διαδικασία να παρατηρεί τον κόσμο και να προσπαθεί να δει στους γύρω της, στους φίλους της και όλα αυτά, αν υπάρχει αγάπη και σε τι μορφή είναι. Σε κάποιες ιστορίες μπερδεύεται, δεν ξέρει τι να κάνει, αν πρέπει να παρέμβει ή όχι. Σε κάποιες άλλες είναι λίγο, μάλλον διαφωνεί λιγάκι με τη λογική αυτής της αγάπης, αλλά το συναίσθημα είναι πιο δυνατό. Γενικότερα έχει πάρα πολλά είδη αγάπης, δεν θέλω να σας τα πω για να μην σας το χαλάσω, γιατί κάθε ιστορία είναι διαφορετική. Στα συνδέει έτσι πάρα πολύ όμορφα μαζί, χωρίς να φαίνεται περίεργο ή οτιδήποτε. Η γραφή είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ανάλαφρη, δεν σε κουράζει, αλλά δεν είναι και από αυτή την πολύ γλυκανάλατη, τη φουλ ρομαντική που λες ότι okay, κολλήσαμε τώρα, ας πούμε, τα μέλια κλπ. Είναι ένα πολύ τρυφερό βιβλίο, ένα πολύ συναισθηματικό βιβλίο για μένα και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ και νομίζω ότι γι' αυτό αξίζει να κάνω και ένα βίντεο για το συγκεκριμένο βιβλίο είναι ότι στο τέλος με συγκίνησε πάρα πολύ. Φυσικά όλες οι ιστορίες δεν έχουν αίσιο τέλος, οπότε ίσως και γι' αυτό να συγκινήθηκα. Σου αφήνουν μια γλυκόπικρη γεύση στο τέλος κάποιες από τις ιστορίες, κάποιες άλλες σου αφήνουν ένα μεγάλο χαμόγελο και κάποιες άλλες σου αφήνουν βουρκωμένα μάτια. Είμαι από τους ανθρώπους που όταν διαβάζουν ένα βιβλίο μπαίνουν μέσα στο βιβλίο, έτσι το νιώθουν πραγματικά, οπότε και γι' αυτό κατέληξα με τα βουρκωμένα μάτια. Αλλά okay. Θεωρώ πως άξιζε, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα, αν θέλετε ένα κλασικό ρομαντικό βιβλίο, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Σίγουρα θα ψάξω να διαβάσω και άλλα βιβλία από τη συγκεκριμένη συγγραφέα, γιατί είναι το πρώτο που διαβάζω δικό της.
Αν έχετε κάποιες ιδέες είτε από την συγκεκριμένη συγγραφέα αλλά και γενικότερα οτιδήποτε βιβλίο, γράψτε μου από κάτω στα σχόλια, περιμένω φυσικά τις προτάσεις σας. Αυτά, δεν θέλω να σας κουράσω παραπάνω, θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, ξέρετε, να περνάτε καλά! Φιλάκια πολλά, γεια σας!